Κύριε κοντά μα έχουμε τον κύριο Γαλανόπουλο, ο οποίο είναι γυναικολόγο χειρουργό και θα μιλήσουμε για το VBAC. Τι είναι τώρα το VBAC, θα μα το εξηγήσει ο γιατρό μα. Γεια σα, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε Καταρχάς, που είστε κοντά. Ε, το VBAC είναι μια σχετικά καινούρια έννοια στην Ελλάδα και στον χώρο τη μευτική, παρότι είναι μια πάρα πολύ παλιά μέθοδο στο εξωτερικό, όπου στην Ευρώπη γίνεται με μεγάλη συχνότητα, στην Αμερική λιγότερο αν και εκεί πλέον προσπαθούν να, την, να ανεβάσουν τα ποσοστά της VBAC. Τι είναι το VBAC. Το VBAC είναι η προσπάθεια για κολπικό τοκετό μετά από προηγηθήσα κεσαρική τομή. Άρα λοιπόν έχουμε μια κυρία η οποία για κάποιου λόγου έχει κάνει μια κεσαρική τομή και το επόμενο παιδάκι τη θέλει να το γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ωραία. Για να γίνει αυτό πρέπει να συντρέχουν ορισμένοι λόγοι και με ορισμένες προποθέσει τι οποίε καταρχά Πρέπει να συζητήσουμε με τη γυναίκα, διότι η γυναίκα είναι αυτό που θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Και ο γιατρό τη. Και ο γιατρό τη, αλλά κατά κύριο λόγο η γυναίκα. Διότι η γυναίκα θα αποδεχθεί το ενδεχόμενο ρίσκο και τι ενδεχόμενε επιπλοκέ που μπορεί να συμβούν. Συνεπώ, η γυναίκα είναι ο κύριο παράγων, ο οποίο θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό το γεγονό. Πολύ ωραία. Θα μας πείτε ε... λοιπόν, τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο σε σχέση με εμά, με το v στην Αμερική, που νομίζω ότι πλησιάζει πάρα πολύ στον τρόπο που εμείς παρακολουθούμε τις γυναίκες, είμαστε, έχουν αρκετά ψηλά ποσοστά κεσαρικών τομών, περίπου στο 31 με 32% και το ποσοστό της VBAC είναι σχεδόν κάτω από 10%. Δηλαδή έχουν mm. πολύ μικρά ποσοστά οι Αμερικάνοι τις προσπάθειες για κολπικό τοκετό, τα οποία όμως θέλουν διακαώς να ανεβάσουν και κυρίω για οικονομικού λόγου. Διότι ένα κολπικός τοκετό, πρώτον, στοιχίζει λιγότερα στο κράτο και δεύτερον και για κοινωνικού λόγου, για να κάνουν περισσότερα παιδιά οι γυναίκε. Και για ψυχολογικού, για μια κυρία Βεβαίως. που θα θέλει, νομίζω, Βεβαίως. να γεννήσει στην με ψυχολογικό Ευρώπη, τρόπο. Στην Ευρώπη είναι πολύ πιο σκληροπυρηνική με αυτόν τον τρόπο, με εύση, όπου επιχειρείται σχεδόν καθολικά. Ειδικά στι βόρειε χώρε είναι ένα αποδεκτό τρόπο. Γέννησης. Άρα, δηλαδή, για κάποιου λόγου έχουμε μια κεσαρική και μετά. εφόσον δεν συντρέχουν εκείνοι οι λόγοι. Έχουν απαλληφθεί αυτοί οι λόγοι ναι, που οδήγησαν ναι, ναι. στην κεσαρική, τότε μπορούμε να συζητήσουμε εάν η γυναίκα μπορεί και θέλει να κάνει την προσπάθεια για κολπικό τοκετό. Το. Νομίζω πρώτον, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το πώ έγινε η προηγούμενη κεσαρική. Διότι, μόνο σε χαμηλή εγκάρσια κεσαρική θα μπορούμε να συζητήσουμε για για v Σε οποιοδήποτε άλλη τομή τη κεσαρική δεν γίνεται. Το δηλαδή, κάθε στο μέσα, τι shape το μέσα, αυτέ δεν γίνονται. απογορεύεται να ξαναγίνει. Τα υπόλοιπα που πρέπει να, να δούμε είναι. οι προϋποθέσεις, προϋ... λοιπόν. Ποιες προϋποθέσεις είναι. Πρώτον, βλέπουμε το βάρος του παιδιού. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 3,5-3,600 κιλά. Για να μπορεί να το χειριστεί και να μην κινδυνεύουν και τα ανατομικά Βέβαια, σημεία, να τα όργανα μα. Αυτόματη έναρξη το κετού, να μην είναι δίδυμη κοίηση, να. Ο λόγο τη προηγούμενη και αρχίζει να έχει απαλληφθεί. Προφανώ. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε και τι άλλε επιλογέ που έχει η γυναίκα. Ποιε είναι οι, οι επιπλοκές που μπορούν να συμβούν. Η κυριότερη επιπλοκή που μπορεί να συμβεί είναι η ρήξη της μήτρα, είτε μερική είτε ολική. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, να ανοίξει η μήτρα στο σημείο που είχε γίνει η προηγούμενη και σαρκή τομή. Όπου εκεί είναι ουλώδης ιστός, ο οποίο είναι πολύ πιο αδύνατος από τον κανονικό ιστορικό Είναι ιστός, ένα σύμβαμα αυτό που συμβαίνει, Είναι γύρω στο μισό της εκατό. Εάν συμβεί όμως, τα ποσοστά είναι περίπου 6% νεογνική θνησιμότητα και, άλλ, και πολλαπλάσια ποσοστά σε νοσηρότητα. Έτσι, δηλαδή είναι μια σοβαρή επιπλοκή. Λογικό. Είναι μια σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να συμβεί. Έτσι, αυτό βέβαια έχει σημασία και η ηλικία της γυναίκας που θα επιχειρήσει το VBAC, δηλαδή μια γυναίκα πάνω από 40 χρονών, Μάλλον αν δεν δείχνει. Νομίζω ότι και η ίδια πιθανώ δεν θα το ήθελε να βεβαίως, ρισκάρει ή βεβαίως να βεβαίως, κινδυνεύσει η να κινδυνευσει η ιδια και το παιδί. Συμφωνώ. Δηλαδή τα ποσοστά δεν είναι τόσο υψηλά. Αλλά είναι υψηλό το κόστος της επιπλοκής. Έτσι. Πέστε μας τώρα, εκτός από τις προϋποθέσεις που λέμε, τι αντενδείξεις έχουμε αντεδείξεις επάνω σε αυτό. Εκτός ιατρικών λόγων της μητέρας που μπορεί να, να απαγορεύουν το feedback. τότε να μην έχει πάνω από μία κεσαρική, δηλαδή από δύο και πάνω απαγορεύεται να γίνει η προσπάθεια για κολπικό τοκετό. Το, Όλοι το διό καταλαβαίνουμε Διότι είναι πολύ αυτό. επικίνδυνο. Βέβαια. Να μην υπάρχει προηγηθήσα επέμβαση στη μήτρα όπως η νομιωματεκτομή ε, και κυρίως εάν έχει ανοίξει και η ενδομητρική κοιλότητα κατά τη διάρκεια της νομιωματεκτομής, αυτός είναι ένας λόγος απόλυτος αντένδειξης. Από εκεί και πέρα ε, δεν έχουμε κάποιον άλλον ιδιαίτερο λόγο πλην της θέληση της, της μέλους σας μάνας το τι θα κάνει για να προχωρήσουμε στο feedback. Εγώ θέτω ως προϋπόθεση τον, την αυτόματη έναρξη του τοκετού, δηλαδή απογορεύεται να γίνει πρόκληση διότι η πρόκληση, τα φάρμακα που βάζουμε είναι λίγο επικίνδυνα στο. Άρα στην ουσία με την πρόκληση, ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα. Ναι. Ε, όταν κάνουμε πρόκληση το κετού, στην ουσία ενεργοποιούμε τη μήτρα για περισσότερε συσπάσεις. Βεβαίω. Και πιο γνώμη... απότομε. Και, και πιο, πιο απότομες. Εισπάσεις. Άρα η γνώμη σα είναι να μην γίνει πρόκληση το κετού, ώστε να μην Εγώ η μήτρα ναι. υπερενεργοποιηθεί αυτό Κάποιοι εννοούμε. Κάποιοι γιατροί θα το κάνουν ειδικά στο εξωτερικό, το κάνουν αρκετοί. Αρκετοί δεν το συνιστούν. Εγώ είμαι από αυτού που δεν το συνιστούν, διότι αποτελεί ένα περαιτέρω κίνδυνο που θα από διατρέξει η γυναίκα. Από τις συσπάσεις της έντονης. Βεβαίως. Οι προσταγλανδίνες απαγορεύονται και η οκυτοκίνη ε, έχει σχετική αντένδειξη. Συνεπώ, εγώ προτείνω να είναι αυτόματη η έναρξη του τοκετού. Άρα, εννοούμε το παιδάκι να έρθει στην ώρα του ακριβώ. Ναι, μέχρι τι 40 εβδομάδε. Από εκεί και πέρα, μία-δύο μέρε. Και αν δεν γίνει τίποτα, εγώ θα συστήσω και σαρική τομή εφόσον δεν έχουμε έναρξη το τοκετού. Άρα λοιπόν, το επόμενο που θα σας ρωτήσω είναι το εξή. Θέλουμε να συνυπολογίζουμε την κατάσταση και τον κίνδυνο που έχουμε για ρήξη μήτρας. Ναι. Επάνω σε αυτό το σημείο και στην προσοχή μας που εστιάζουμε τόσο πολύ εδώ, επισκληρίδιο αναισθησία κάνουμε. Ναι. Ποια είναι η γνώμη ναι. σας γι' αυτό. Εγώ τη εγώ συνιστώ την επισκληρίδιο, όχι σε αρχόμενη φάση του τοκετού, όταν πλέον έχουμε μπει στην κυρίω φάση του τοκετού, γύρω στα 4 με 6 εκατοστά διαστολή μπορούμε να κάνουμε την, την επισκληρίδη, ώστε και η γυναίκα να ανακουφιστεί λίγο από του πόνου. Εάν η v V-back δεν είναι επιτυχή, τι κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν είναι επιτυχή, τότε θα προχωρήσουμε σε ε, κεσαρική τομή. Ε, οπότε θα τελειώσει και, το, και η εγκυμοσύνη με κεσαρική τομή. Βέβαια, οι, οι ενδεχόμενες επιπλοκές ή λοιμώξεις που μπορεί να συμβούν μετά από α, ένα τοκετό διακεσαρικής τομή, μετά από αποτυχημένη βιμπάκ, είναι αυξημένο σε σχέση με μία κεσαρική που θα γίνει με ραντεβού. Έτσι, ε, αυτό. Θέλω τώρα να μου πείτε στην Ελλάδα, στη χώρα μας, γιατί είπαμε mm -hmm. για την Αμερική, είπαμε για την Αγγλία. Εμεί γενικά στην... είμαστε σαν γιατροί και σαν λαό λίγο πιο ζεστοί, λίγο πιο φοβιτσιάριδες, Προσέχουμε περισσότερο. Έχετε Μιλήστε δίκαι... μα λίγο Έχετε γι' αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ο Έλληνα είναι αρκετά φοβητσιάρη. Και κάνει και πολλέ εξετάσει η γυναίκα κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Δεν είναι κακό αυτό. <laughs> Κανένα <laughs> δεν πήραξε μία εξέταση. Και, κα... και κανένα δεν έπαθε τίποτα από μερικέ εξετάσει που πήγαιναν παραπάνω. σα ίσα που έχουν κάνει πολλέ και δεν έχουν δει και πολλέ φορέ αυτά που ταμεία. πρέπει. Ναι, να τα πείραξε λίγο. Αλλά τον Έλληνα δεν τον πείραξε οι παραπάνω εξετάσει. Ε, ο Έλληνα είναι πάρα πολύ σκεπτικό και σκεπτικιστή για αυτό το είδο τοκετού. Ε, δεν το έχει συνηθίσει, δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό. Ε, βέβαια, πολλά νέα κορίτσια αρχίζουν και το σκέφτονται πάρα πολύ έντονα και το συζητάμε πάρα πολύ και στο ιατρύο. Και έχω κάνει και αρκετού εδώ με feedback. Ε, έχει μεγάλη σημασία το τι θέλει η γυναίκα και το τι θέλει να κάνει ένα παιδί, δύο παιδιά με ασφάλεια, τότε θα αποφασίσει διαφορετικά. Είναι 22 χρόνια και θέλει να κάνει πολλά παιδιά, τότε μάλλον είναι αναγκασμένοι να προχωρήσουμε και σε feedback. Πάντω έχουμε αρχίσει το συζητάμε. Οι γιατροί έχουν αρχίσει και το προτείνουν πια στι γυναίκε και το συζητάνε και αυτό είναι το βασικότερο όλων, η συζήτηση με τη γυναίκα. Από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε και οι δύο μαζί τι έχουμε τι κινδύνους θα διατρέξουμε και τι θα κάνουμε στο τέλος. Κλείνοντας, κύριε Γαλανόπουλε, επιγραμματικά, θέλω να μου πείτε τι θα λέγατε σε μια κυρία που ήθελε να κάνει βιμπάκ και να κλείσουμε με αυτό, με μια πρόταση. Θα το συζητούσαμε με θετικό ε, πνεύμα, πνεύμα και αν δούμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι, βεβαίω και να προχωρήσουμε, δεν υπάρχει κάποιο, τηρώντας πάντα τις συνθήκες ασφαλείας που πρέπει να έχει η γυναίκα. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και μια απόλυτη συνεργασία νομίζω με τον γιατρό τη. Είναι το Α και το Ω. Αυτό, αυτό είναι το σημαντικότερο. Εκεί που θα απευθυνθεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να μιλάνε μαζί. Ε, και σας, να ευχαριστώ και Γιατί σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πληροφορίε και η γνώση είναι κάτι που είναι ιερό με, σε τέτοιε καταστάσει. Αγαπημένοι μα τηλεθεατέ, ακόμα μία φορά φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και μα αγαπάτε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σα.